προς το τέλος του χρόνου ή αρχές θα έρθει ο κύριος Σταϊκούρας 15-16 Οκτωβρίου εδώ στην Κρήτη. Θα γυρίσω με όλο το νησί, θα ανακοινώσει τα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις, όμως πρέπει να πούμε ότι ανατολικά έχουν ξεκινήσει τα έργα από Χερσόνησος, Νεάπολη, Χενεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Εμείς θέλουμε να επιταχυνθούν και τον επόμενο χρόνο θεωρώ θα είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτά τα έργα. Πρέπει να προετοιμαστούν όμως και όλες οι μελέτες για τη σύμβαση παραχώρησης και ο στόχος ο δικός μας είναι βόρειος οδικός άξονας, νοείται, μόνο από τη Γύσαμο μέχρι τη Σιτία. Πρέπει να ετοιμαστούν και οι μελέτες μετά την Παχιάμο, γιατί μέχρι την Παχιάμο είναι ολοκληρωμένες μελέτες και πρέπει να βρουν τη χρηματοδότηση, γιατί έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό. Ξέρω το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί συνεχώς πάντα βάζει μπροστά τον βόρειο οδικό άξονα, αλλά είναι ένα δύσκολο και σύνθετο έργο. Πιστεύουμε τέλος του χρόνου, αρχές του χρόνου, να υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία. Τα κολονάκια όμως πώς θα σχολιάσετε, κύριε Αρναουτάκη? Να απαντήσω. Το 2017 είχε εγκριθεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 25 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια στην Κρήτη. Από τότε μέχρι σήμερα ποτέ δεν δόθηκαν τα χρήματα αυτά στην περιφέρεια. Η πρόταση δική μας ήταν, αφού δεν θέλετε την περιφέρεια, δώστε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Το 2020 πέρασε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ένα ΦΕΚ που αναφέρεται ότι τα έργα που είναι στην οδική ασφάλεια θα τα δημοπρατεί το Υπουργείο Υποδομών και θα έχει επίβλεψη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Δηλαδή, καμία αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Από τα χρήματα αυτά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν απορροφηθεί ούτε 9 εκατομμύρια ευρώ. Οι μελέτες οι οποίες είναι εγκεκριμένες συμπεριλαμβάνονται μέσα στην πρόταση αυτή των 25 εκατομμυρίων. Και μένει μόνο η πρόταση η οποία είναι από τα Χανιά μέχρι τη Γύσαμο, που χρειάζεται να γίνει αυτή η παρέμβαση άμεσα για να μπορούμε μέχρι να ξεκινήσει το έργο να έχουμε μια βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την Αθήνα προς τις περιφέρειες και τους Δήμους. Δεν γίνεται να μην εμπιστευόμαστε, να μπορούμε να δημοπρατήσουμε εμείς τα 25 εκατομμύρια που όλα θα είχαν απορροφηθεί, θα είχαμε πάρει τις εκτόσεις και θα είχαμε κάνει τα επιπλέον έργα.